Με πήρε αυτή τηλέφωνο. Γύρω στις 11.30, 12 παρατέταρτο. Ήταν πολύ αργά, έβρεχε. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έλα να με πάρεις από τα Μεσκλά που δεν είχα έρθει ποτέ εδώ. Που δεν το ήξερα το μέρος. Ήταν και πολύ δύσκολο να το βρούμε, το είδατε. Γιατί μου λέει: θα με σκοτώσει. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τσακώνονταν. Μου είχε ξαναπάρει τηλέφωνο και παλιά και παλιά. Και τους είπα εγώ ότι δεν μπορώ να έρθω λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπάρχει και η κυκλοφορία μετά τις 9 απαγορεύεται. Και δεύτερον, δεν ξέρω καν που είναι. Είναι πολύ δύσκολη η περιοχή για να μπορώ να το βρω. Προσπαθήστε να τα βρείτε και έλα αύριο το πρωί με το αυτοκίνητο. Ή αν μπορέσεις, έλα απόψε το βράδυ και κάνε μια προσπάθεια. Έστω κι αν αποφύγεις κανένα μπλοκ να γλιτώσουν τα πράγματα, να μην σε γράψουν. Δεν μου μίλησε, παρά απλώς μου έκλεισε το τηλέφωνο. Μετά προσπάθησα εγώ πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο. Κάποια στιγμή, μετά από 6-7 φορές, απάντησε ο ίδιος ο κύριος από την Νορβηγία στο δικό της κινητό. Μίλησα περίπου ένα τρίλεπτο και του είπα τι συμβαίνει και μου είπε ότι δεν θέλω να μείνει εδώ. Θέλω να φύγει. Του λέω: δεν μπορώ, του είπα, σερ, να την πάρω. Δεν μπορώ, κύριε, του λέω, να έρθω να την πάρω, γιατί δεν ξέρω το μέρος και είναι απαγορευτικό με τον κορονοϊό. Για να μην τα απολυλογώ, ξαναπήρα τηλέφωνο και το ξαναμίλησα μαζί του και εκεί τώρα θα σας πω τι μου είπε. Μου είπε αυτή στο τηλέφωνο, κρατάει βρέ ένα μαχαίρι να με σκοτώσει. Και του λέω: μην τη σκοτώσεις, μου σε παρακαλώ, του λέω, ας την γυναίκα, μην τη σκοτώσεις. Και μου λέει αυτή, μου κρατούσε, μου λέει, το μαχαίρι να με καρφώσει και της το πήρα από το χέρι. Και δεν θα μείνει, μου λέει, απόψε εδώ, θα μείνει στο χωριό τα Μεσκλά.